Σταμάτη. Ναι. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει Θεός. Ο Θεός, έτσι, είναι, υπάρχει σε πάρα πολλά επίπεδα. Στην πραγματικότητα, ό,τι λέει ο άνθρωπος για Θεό, είναι εξωγήινοι που ήρθανε, τα ανώτερα όντα, έτσι, που με το δικό του το μυαλό ο άνθρωπος πείραμα που είχε γίνει τότε στη γη, έτσι, τον έβλεπε σαν Θεό. Και καλά έκανε, γιατί μπροστά του ήταν μνημείο και αυτός ήταν Θεός. Όταν ένας δημιουργεί πλανήτες, όταν ένας δημιουργεί ανθρώπους, όταν ένας δημιουργεί, ο Αδάμ λοιπόν θα πει τον δημιουργό Θεό. Ο Θεός σε άλλα επίπεδα θα λέγαμε είναι κάθε κινητήρια δύναμη, κάθε θέληση και κάθε συλλογική συνείδηση που περιέχει μέσα της όλες τις άλλες τις συνειδήσεις. Θεός όμως δεν μπορεί να υπάρχει για το ζώο, δεν μπορεί να υπάρχει για τη μηχανή. Υπάρχει για εκείνο τον άνθρωπο που μπορεί και νιώθει μια αυτοσυνείδηση για να καταλάβει τη μεγαλύτερη αυτοσυνείδηση σαν Θεό. Ευχαριστώ, Σταμάτη. Άρα δηλαδή ο άνθρωπος είναι αυτό που λέμε για την πηγή, για τη σύνδεση με την πηγή, την άπειρα συνειδητότητα, ουσιαστικά αυτό είναι αυτό που μας δημιούργησε και αυτό στο οποίο μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και να γίνουμε και εμείς συνδημιουργοί. Όλα μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά σας είπα, οι επιλογές αυξάνονται και η συνείδηση αυξάνονται όταν εμείς αρχίζουμε και διατηρούμε εμπειρία, παίρνουμε εμπειρία, αντί να πέφτουμε σε λίθαργο. Έτσι. Κάθε φορά λοιπόν οι εξελίξεις του ανθρώπου έχουν διαφορετικούς σκοπούς. Άλλα όντα ασχολούνται με το να δημιουργούν κόσμους, άλλα όντα με το να δημιουργούν πλανήτες, άλλα όντα με το να δημιουργούν ανθρωποειδή και τα ανθρωποειδή όπως εμείς να δημιουργούν την πραγματικότητα μέσα στο χωροχρόνο το οποίο παίζουν. Και άλλα όντα να μην μπορούν να δημιουργήσουν τίποτα γιατί έχουν αρχίσει την κατιούσα, θα λέγαμε, εξελικτική τους πορεία. Έτσι, πάντα υπάρχουν αυτοί οι δύο δρόμοι που σας λέω, σε όποιο επίπεδο κι αν είναι. Σε όποιο επίπεδο κι αν είναι. Λοιπόν, αυτοί οι δρόμοι λοιπόν, σας λέω, αντικειμενικά είναι, τα λέγαμε, εξίσου ισοδύναμοι για το σύμπαν, για το πνεύμα. Είναι δύο δρόμοι που καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα, όμως οι πορείες και τα βραβεία είναι διαφορετικά, θα λέγαμε, κάπως έτσι. Κάτι άλλο που δεν ρωτήσει κανένας? Σταμάτη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ωραία. Κατερίνα είσαι? Η Κατερίνα είμαι. Η Κατερίνα είμαι από τη Βέρεια. Ας πούμε, είμαστε μια μετάλλαξη των Ανουνάκη, έτσι. Δεν είμαστε μόνο μετάλλαξη των Ανουνάκη. Οι Ανουνάκη μας μετάλλαξαν. Δεν είμαστε μετάλλαξη των Ανουνάκη. Οι Ανουνάκη πάλι ήταν από πάρα πολλά άλλα όντα, έτσι. Μην νομίζετε ότι ήταν Ανουνάκη, ξέρω εγώ, αυτόχθονος του σύμπαντος. Ναι, ωραία. Μας αφήσαν την ακτίνα μας. Δηλαδή, δεν πειράξανε στην πραγματικότητα την ακτίνα μας. Γιατί η ακτίνα μας, η ψυχή μας τα λέγαμε, έτσι, ναι. Έχουν ψυχή και Ανουνάκη. Προσέχετε παιδιά, μην μπερδεύετε το ψυχικό σώμα με το ενεργειακό σώμα μερικών όντων που ενσαρκώνονται, αλλά σε πιο ενεργειακό σώμα. Έτσι, εσαρκώνονται και εξωγήινοι. Όλοι ενσαρκώνονται και απεσαρκώνονται. Μόνο που εκείνη την ώρα που ενσαρκώνονται οι εξωγήινοι, εσαρκώνονται σε τόσο λεπτεπίλεπτα στρώματα φωτός, όχι το κυταρικό σαν το δικό μας, καταλάβατε, που σε εκείνα τα στρώματα έχουν παραπάνω σύνδεση και δεν νιώθουν την αποκοπή που νιώθει ο άνθρωπος. Αν το κατάλαβες τι λέω. Ναι. Μπράβο. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και ο κύκλος ζωής τους είναι διαφορετικός και καμιά φορά για μας φαίνεται αιώνιος όταν είσαι τελείως ενέργεια. Και όταν είσαι στα υψηλότερα στρώματα ύλης, έτσι, και ναι, σε εκείνα τα στρώματα θα λέγαμε ύλης, τα τσικβαντική ή φωτονιακή ή ακόμα και ηλεκτρική κατάσταση τα λέγαμε, καταλαβαίνεις ότι δεν απέχεις από την ψυχή σου πάρα πολύ. Είσαι ψυχή σου εκείνη την ώρα, είσαι φως εκείνη την ώρα.
Καταλαβες. Άσχετα αν φτιάχνεις, άσχετα αν φτιάχνεις πραγματικότητες και βλέπεις τις από κάτω σου πραγματικότητες. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορώ. Δεν ακούω. Μ' ακούς. Ποιος είναι. Φρόσο, η Φρόσο. Η Φρόσο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ναι, κάτι έλεγες από την αρχή, το έφωσα, για το Αλτσχάιμερ, το ψυχικό. Ναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα κομμάτι μέσα μας που θυμάται, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, θέλω να καταλάβω, συνέχεια αυτό με απασχολεί. Δηλαδή, τι σημασία έχει αυτό. Θέλω να σας πω ότι μηδέν πρωτου τέλους μακάριζε. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, σημαίνει ότι ακόμα ζήσε το τώρα και μη χαίρεσαι για κάτι που μπορεί να σου πάνε ότι το έχεις, όταν δεν μπορείς να το λειτουργήσεις και να το κατέχεις. Οτιδήποτε σας λένε ότι έχετε, αν δεν γίνετε συνειδητοί σε αυτό που δέχετε, δεν το κατέχετε. Άρα λοιπόν οτιδήποτε λέω εγώ ή λένε άλλοι ή ακούμε άλλοι ή διαβάζουμε, ότι έχουμε σώμα, ψυχή, ιστορίες, ό,τι και να έχετε ακούσει. Το θέμα λες έχουμε ένα σημείο που θυμάται. Πού το, θυμάσαι? Ναι, ποια είναι η σημασία δηλαδή, εγώ τώρα... Η σημασία είναι να ψάξεις να το βρεις αν σε ενδιαφέρει. Όχι να επαναπαυθείς. Μάλιστα. Καταλαβες, όχι να επαναπαυθείς, αλλά να ψάξεις να το βρεις, γιατί ο καθένας βιώνει τη συνείδησή του, τίποτα άλλο. Δεν πάει να σου λέει ότι θα πεθάνεις μετά και θα ζεις άλλες ζωές και τέτοια. Μήπως σήμερα θυμάσαι την περασμένη ζωή? Άρα γιατί δεν τη θυμάσαι και την επόμενη? Όχι βέβαια, για άρα γιατί λέω... να τη θυμάσαι την επόμενη? Άρα αποκτήστε τα. Μην τα λέτε και δεν τα κάνετε. Μην τα λέτε δηλαδή... και παίρνετε θάρρος για να κάτσετε στάσιμοι, αλλά για να εργαστείτε να το πετύχετε. Πώς δηλαδή, τελικά η προσπάθεια είναι υπομετράτη. Λες και ποιος εγώ ξέρει δεν... αν κάνει προηγήμενε. Κάτι σωστά αυτό που κάνει. Γι' αυτό λοιπόν λέω, ψάξει και βρες τον εαυτό σου. Κανείς άλλος δεν μπορεί να πει για σένα. Αλλά καμιά φορά μέσα σου λοιπόν, βάσει της εμπειρίας, ψάχνεις, βρίσκεις και αποκτάς. Νομίζω όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι αρνητικοί, ότι το κάνουν για κακό, το καταλαβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί εκείνη την ώρα αυτό καταλαβαίνουν για καλύτερο, αυτό τους εξυπηρετεί, έτσι κάνουν. Αποκομμένος, τι να κάνει, θα πάρει ενέργεια από τον άλλον. Έτσι κάνει. Γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν ναι, τι να κάνει. Δεν είμαστε ικανοί, ούτε άξιοι να πούμε σε κανέναν τι να κάνει. Ο καθένας τραβάει το δικό του δρόμο. Εμείς αυτό που έχουμε να μιλάμε στην πραγματικότητα είναι για αυτούς που μπορούν και το καταλαβαίνουν, όχι για όλους. Ποτέ δεν μιλάω για όλους. Μπορεί να ισχύουν για όλους, αλλά δεν το καταλαβαίνει ο άλλος. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Ποτέ δεν μιλάμε για όλους. Μιλάμε για αυτούς που το καταλαβαίνουν αυτό που λέμε. Και από αυτούς που το καταλαβαίνουν σε ποσοστά. Αν κάτι δεν το βιώσεις μέσα σου εμπειρικά, δεν το κατέχεις. Τέρμα. Δεν πάει να το λες, παπαγαλία. Δεν πάει να το κάνεις. Αν δεν το βιώσεις εμπειρικά, δεν το έχεις. Και οι άνθρωποι θέλουν την εύκολη λύση. Γιατί ταυτίζονται με το εγώ τους. Και αντί να κάτσουν και να εργαστούν με τον εαυτό τους, έτσι, τους νοιάζει περισσότερο το εγώ τους. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, επειδή είμαστε ταυτισμένοι με το εγώ. Το εγώ φυσικά, επειδή ποτέ δεν θέλει να πεθάνει, το εγώ επειδή θέλει να παραμείνει, γιατί είναι το πρόγραμμα, τι σας είπα, είναι το μηχανικό που έχετε μέσα σας. Όχι η ελεύθερη βούληση, όχι το θεϊκό. Το μηχανικό. Γι' αυτό λέμε να το αποφύγουμε. Γι' αυτό λέμε να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι το μηχανικό. Σας μηχανοποιεί. Σας κάνει ό,τι θέλει με λίγα λόγια. Αλλά όταν ο άλλος είναι μέσα δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να έρθει η ώρα λοιπόν να πάτε λίγο κόντρα στο πρόγραμμα που σας έχει βάλει η φύση. Έτσι. Γιατί σας είπα, αυτή την εποχή, επειδή έχουμε μικρότερο φως μέσα μας, είναι πολύ πιο δύσκολο να ξυπνήσει ο άνθρωπος. Οκ. Okay. Γι' αυτό είπα, δεν είπα προσπαθείτε, δεν λέω προσπάθεια, μην πάτε προς τα πάθη. Εγώ τι σας είπα, ξεκινήστε, ακολουθήστε τον ενθουσιασμό σας συνέχεια. Αλλά για τον άνθρωπο που δεν είναι συνειδητός, ούτε τον ενθουσιασμό δεν μπορεί να καταλάβει πότε έρχεται και πότε φεύγει. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν στην αρχή την αυτοπαρατήρηση. Η παράδοση, η συνειδητή είναι μόνο για τον επιβραβευμένο, μόνο για τον φτασμένο. Όλα τα άλλα που ακούτε είναι ψεύδι το εγώ. Ψεύδονται ο κόσμος και κοιμάται όρθιος. Λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί που παραδίδονται συνειδητά. Γιατί σας ξαναλέω, ο άνθρωπος ο φτασμένος με τον άνθρωπο το μη φτασμένο
έχει διαφορετικές ανταμοιβές, τα λέγαμε. Διαφορετικές ανταμοιβές στην πραγματικότητα από έναν άνθρωπο που δεν είναι συνειδητός. Άρα ο άνθρωπος που έχει συγχρονιστεί με την αρμονία συνειδητά, δηλαδή το έχει πετύχει, έχει κατακτήσει, αυτός αφήνεται από δύναμη και ξέρει ότι όταν αφήνεται θα πάνε όλα προς το καλό. Ο άλλος που δεν έχει αρμονιστεί συνειδητά, όσο και να παραδοθεί, μέσα του, επειδή υπάρχουν άλλα πράγματα, ο συγχρονισμός θα του φέρνει άλλα πράγματα. Και θα λέει μετά, τι έγινε ρε παιδιά. Δηλαδή τι είναι αυτό. Και ο μόνος τότε, η μόνη λύση τότε, τι θα είναι, ο λίθαργος. Ο λίθαργος. Καταλάβατε, ο λίθαργος. Γιατί δυστυχώς δεν είναι συνειδητοί να κάνουν τη συνειδητή δουλειά και κοιμούνται για να δουλεύουν περισσότερο, θα λέγαμε, στα αστρικά πεδία που συγχρονίζεται ο καθένας. Όπως πολλοί δεν κάνουν συνειδητή δουλειά και γι' αυτό έρχεται η ώρα που κοιμόμαστε ή που πεθαίνουμε ή που κάνουμε διαλογισμό. Εν πάση περιπτώσει, να μπορούμε να μπούμε λίγο στα πιο εσωτερικά μας, καταλάβατε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται για τον άνθρωπο που δεν ψάχνει τον εαυτό του, να μπει στα δικά του εσωτερικά και να δει πραγματικά τι κρύβεται μέσα του. Γιατί μέσα του κρύβεται όλο το σύμπαν. Έτσι. Επομένως, το θέμα το τι να κάνω, δουλέψτε, εργαστείτε, ακολουθήστε μερικές διδασκαλίες. Ο καθένας άνθρωπος όμως δεν ακολουθεί διδασκαλίες. Θεωρεί τον εαυτό του φτασμένο. Παίρνουν ό,τι θέλουν από τον ένα, από τον άλλο, τον άλλο. Λέει, είμαι χριστιανός. Κάνε αυτά που λέει ο Χριστός. Όχι. Ο άλλος λέει, εξηγώ το σταμάτη. Κάνε αυτά που σου είπε ο σταμάτης. Όχι. Ποιο κάνετε, το εγώ σας. Τι ακούτε, τον εαυτό σας. Καλά κάνετε. Αλλά ξέρετε κάτι. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί πέρα, από τον πόνο και μαθαίνουμε. Μην βιάζεστε λοιπόν. Αν κάποιος λοιπόν μέσα του μιλήσει κάτι και πει, έλα εδώ, ξεκινάω να ακούσω μια διδασκαλία. Κάνε ρε φίλε τη διδασκαλία. Πάω να μάθω καράτε. Κάνε τις ασκήσεις του καράτε. Όλοι θέλετε να μάθετε καράτε χωρίς να κάνετε ασκήσεις. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό. Δεν γίνεται. Αυτός είναι ο δρόμος, ο ψευτοδρόμος που λέμε εμείς τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βγήκαν ορισμένες διδασκαλίες. Τις πήρε το εγώ, τις έφερε στα μέτρα του. Άνθρωπος χωρίς να έχει κάνει τη ζύμωση μέσα του, δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα πράγματα. Αν το νερό λοιπόν δεν φτάσει να βράσει, δεν εξατμίζεται. Δεν χωρίζει το πάνω με το κάτω. Αν λοιπόν εμείς λοιπόν δεν γίνει η ζύμωση μέσα μας, δεν γονεύουμε. Αν δεν γίνει η ζύμωση, δεν γίνεται, ξέρω εγώ, η μαγιά, ξέρω εγώ, ψωμί. Αν δεν γίνει η ζύμωση, για όλα υπάρχει μια ζύμωση. Δεν γίνεται ο άνθρωπος να κάνει τίποτα τώρα ξαφνικά, να το παίζει εξελιγμένος, όπως περισσότεροι. Βέβαια, δεν ξέρω τη δική του προσωπική πορεία του καθένα, αλλά σας λέω, κατά τη δική μου αντίληψη, ότι αν κάποιος δεν έχει ασχοληθεί με τον εαυτό του, και δεν μιλάω να έχει διαβάσει, το διάβασμα δεν είναι εσωτερική αφύπνιση. Η κατανόηση είναι εσωτερική αφύπνιση. Μπορεί να διαβάζει μια εγκυκλοπαίδεια και να μην καταλάβει τίποτα. Σαν πρέπει να τυφλώ και να τον πήραμε στο Λούβρο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Υπάρχουνε, υπάρχουνε. Υπάρχουν δασκαλίες, υπάρχουν πράγματα, ο κόσμος δεν τις ακολουθεί. Γιατί είναι μπερδεμένος, χαμένος, ταυτισμένος, σε επιθυμίες του, στο εγώ του, δεν τις ακολουθεί. Ο δρόμος είναι μπροστά. Σας τον έχουν δώσει χιλιάδες άνθρωποι φωτισμένοι. Γιατί δεν το κάνατε? Γιατί δεν τα ακολουθείτε? Γιατί δεν τα πήδηξε στις τάξεις που ξαφνικά γίνονται δάσκαλοι, όλοι τραγουδιστές, όλοι ηθοποιοί, όλοι πλούσιοι? Γιατί? Είναι δυνατόν να μιλάει μέσα σας? Τι μιλάει μέσα σας και τα θέλετε όλα αυτά? Καταλαβαίνετε λοιπόν διαφορά? Δεν υπάρχει λοιπόν ειλικρίνεια στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Γιατί? Γιατί το μόνο που βλέπει είναι το πρόγραμμα που παίζει. Και αυτό το πρόγραμμα είναι που θέλει η φύση για να ανακυκλώνει και να παίρνει την ενέργεια και να ξαναφτιάχνει, έτσι, αυτό εδώ πέρα το 3D που παίζουμε όλοι. Δεν είναι καλό, δεν είναι κακό, προσέχτε, είναι απλά μια πορεία που διαλέξαμε. Μια επέκταση. Έτσι. Αλλά όπως και οι επεκτάσεις εδώ πέρα, όποιοι δεν έχουν την επαναφορά, τι κάνουν? Πονάνε. Βλέπετε, ασχολείται ένας με τα ναρκωτικά. Επανήλθε? Όχι. Έμπλεξε στην πρέζα, ψόφισε. Ο άλλος με το ένα, ο άλλος με το άλλο, ο άλλος με το άλλο, ο άλλος με το άλλο. Όποιος ακολουθάει τα πάθη, χάνει την ψυχή του. Έτσι λέγανε παλιά.
Να γιατί, εγώ σας λέω το γιατί. Έτσι, ξέρω ότι τώρα τα ακούτε, ξέρω ότι περισσότερα τα γράψετε τα παλιά στα παπούτσια. Ξέρω ότι μέσα σας μιλάνε ακόμα το μηχανικό. Ξέρω ότι έλα θα πει τι έγινε μόλι. Τώρα σιγά μην κάτσουμε εμείς τώρα, τι θα κάνουμε. Χριστί θα γίνουμε όλοι. Το ξέρω αυτό, όχι. Δεν είναι όλοι για να φτάσω σε αυτό το πράγμα. Δεν τρέχει τίποτα. Μην έχετε κατάκριση. Όμως εγώ στο λέω για να έχετε τουλάχιστον μια επιλογή πάνω κάτω. Έτσι, γιατί ακούτε μόνο από τη μία την πάντα. Ακούστε και λίγο από την άλλη. Να δείτε τι γίνεται. Κάτι άλλο να ρωτήσουμε? Θα ρωτήσω κάτι εγώ, μια που πήγα και τώρα. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Κώστα. Γεια σου σε όλους. Αν και δεν ξέρω τι συζητήσαμε, περίπου το θέμα το έχω λίγο στην ανάρτηση, το έχω διαβάσει. Ναι. Ήθελα έτσι να ρωτήσω σχετικά με τις ζωές που έχουμε ζήσει. Ναι. Πώς μπορούμε και με ποιο τρόπο μπορούμε έτσι πρακτικά να αντιληφθούμε, να γνωρίσουμε τις προηγούμενες ζωές. Οι προηγούμενες ζωές σου είναι, θα λέγαμε, όλα αυτά που έχουν γίνει πριν με αποτέλεσμα αυτή τη ζωή που κάνεις, έτσι. Ο άνθρωπος, ο μηχανικός, κάνει συνέχεια πάνω κάτω την ίδια ζωή. Δεν αλλάζει και πολλά. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια ωφέλη, τα ίδια χρέη. Και όπως είπα την άλλη φορά, μας δώσω εγώ 5 ευρώ και μου τα χρωστάς και την επόμενη μέρα πάλι μόλις με δεις θα πεις πω χρωστάω 5 ευρώ στα μάτια. Κάπως έτσι γίνεται συνείδητα και κάθε ζωή. Αυτό όμως που θέλω να σου πω εγώ είναι ότι κάθε τι που κάνεις, κάθε όρεξη που έχεις, κάθε εγώ που έχεις μέσα σου, κάθε αρετή που έχεις μέσα σου δεν είναι τίποτα άλλο να σου καθορίζει και να σου δείχνει να καταλάβεις παλιά από τις περασμένες ζωές που έχεις περάσει αναλόγως στη δική σου αναβάθμιση, θα λέγαμε, έτσι. Τώρα αν θες πιο συνειδητά ακόμα να δεις τη σχέση σου από εδώ, γιατί για σχέσεις είναι στην πραγματικότητα, γιατί άμα ακούς το βιντεάκι τους μίλησα και τους ανέλησα τι γίνεται για τον άνθρωπο που δεν θυμάται τίποτα, προσπάθησε να θυμηθείς την δική σου ζωή, έτσι, αυτή που λες δική σου ζωή, δηλαδή όταν ήσουν μικρός, κάτσε και διαλογήσου, συγκεντρώσου και πήγαινε όσο πιο πίσω μπορείς και μόλις φτάσεις κοντά στη γένεια θα αρχίσεις να θυμάσαι έτσι περασμένες ζωές και θα ξυπνάνε λίγο στα όνειρά σου και σε άλλα πράγματα και αναμνήσεις και ιδέες. Όταν γίνεις συνειδητός αυτά τα πράγματα σιγά σιγά και αρχίζεις και δεν αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου, θα αρχίσεις να δεις τι σχέσεις έχεις με τις περασμένες σου ζωές. Μπορεί να είμαστε και κάτι άλλο από πέρα από άνθρωποι. Εσύ είσαι μόνο αυτό που είσαι τώρα. Έτσι, πρέπει να καταλάβεις για ποιο μιλάς. Όταν λες μπορούμε να είμαστε κάτι άλλο από τους άνθρωποι, για ποιον μιλάς? Για μένα, ας πούμε. Τι είσαι εσύ? Πες μου ποιος είσαι εσύ, πώς τον καθορίζεις? Πώς τον καθορίζεις, είμαι άνθρωπος? Ναι, άνθρωπος λες είσαι. Μου βάζεις δύσκολα τώρα. Ναι, θέλω να σου πω ότι αναλόγως το ποιος είσαι εσύ, μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή άμα μιλάει ένα εγώ, άμα μιλάει η ψυχή, άμα μιλάει το πνεύμα, δηλαδή καταλάβεις ότι οι περασμένες ζωές δεν είναι το ανθρώπινο, είναι τις προσωπικότητες, είναι στα μάτια. Είναι της ψυχής σου. Συνείδησης. Μπράβο. Επομένως, γι' αυτό σου λέω, δηλαδή ποιος μιλάει. Στην πραγματικότητα όλοι είμαστε αυτό που είμαστε τώρα. Τώρα είμαστε. Αυτό που είσαι τώρα, αυτό είσαι πάντα. Έτσι. Ακόμα και ένα λεπτό πριν, ένα λεπτό μετά, θα δηλαδή, σε κάτι άλλο. Δηλαδή μπορείτε να κάνει κάποιο άλλο avatar, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Σαν τι, σαν ψυχή. Έχεις πολλές απόψεις. Ναι, σαν ψυχή να έχω μπει κάπου αλλού, ξέρω εγώ, πιο μπροστά. Βέβαια. Αυτό είναι η ψυχική εξελικτική πορεία. Σίγουρα έχεις πει μπροστά. Και ανάλογα με τι ζωή θα κάνω, μπορεί να ξαναπέσω, να γίνω άλλο avatar, ας πούμε, να γίνω κάποιο ζώο, να το πούμε ναι, έτσι. Ναι, αλλά αυτό που έχεις μέσα σου είναι η ψυχική ενέργεια. Είναι το φως. Όταν ναι. Το δικό σου φως το διασπάσεις, αντί να το ενοποιήσεις, θα πάει το φως στα ζώα, στα φυτά. Α, κατάλαβα. Καταλαβες. Διασπάται η συνείδηση. Δεν πάει προσωπικότητα από το ένα στο άλλο. Έτσι. Προσωπικότητα είναι κάτι που φτιάχνει η ενέργεια. Μπράβο. Φαντάσου όμως ότι τώρα η ενέργεια που έχουμε σαν άνθρωποι μπορεί να δημιουργεί μια προσωπικότητα. Το ζώο, η προσωπικότητα που έχει δεν έχει αυτοσυνείδηση. Γι' αυτό δεν έχει και προσωπικότητα. Η μόνη προσωπικότητα που έχει δει κάθε ζώο είναι η δική μας που αντανακλάται πάνω τους. Και μετά η εξελίσσιμη μορφή τι μπορεί να είναι, ας πούμε. Μόνο έτσι. Στον άνθρωπο που έχει την ατομική ψυχική εξέλιξη μπορείς να πεις ότι έχω σχέσεις και καλά με επόμενες και περασμένες ζωές. Μόνο στον άνθρωπο. Οπότε, όταν πάει να το χάσεις και αυτό, καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο
παρετήσει από όλο αυτό το βραβείο που σου έχει δώσει έτσι η φύση, το να είσαι άνθρωπος, ή μάλλον το να μπορείς να γίνεις άνθρωπος. Είναι ένα επίτευγμα γι' αυτό, φυσικά, δηλαδή. Μπράβο. Όπως είναι ένα επίτευγμα, οτιδήποτε κάνει ένας άνθρωπος που γεννιέται, είτε γίνεται εφοπλιστής, είτε τρομοκράτης, είτε το επίτευγμα κάνει, ναι, αρκεί να μην είσαι ο μέτριος. Όχι ο μέτριος με την έννοια του μέτρου. Να μην είσαι λίγα σε όλα, λίγα σε όλα. Όχι, να μην έχεις επεκταθεί. Δηλαδή να μην έχεις επεκταθεί. Άμα δεν έχεις επεκταθεί, πρέπει να έχεις εξειδικευτεί, ας πούμε. Όχι εξειδικευτεί, εγώ είπα επεκταθεί και μίλησα προηγουμένως ότι η εξειδίκευση στην πραγματικότητα είναι μηχανικότητα. Είναι για τα αποσπασμένα πράγματα, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Έτσι όπως είναι τα όργανα μέσα μας, που η καρδιά, νεφρό, μάτι. Το μάτι τίποτα άλλο από το να βλέπει δεν ξέρει να κάνει. Η καρδιά του να χτυπάει δεν ξέρει, το αυτή δεν ξέρει. Δεν μπορεί να πάρει το αυτή και να το βάλει στα νεφρά. Έτσι ακριβώς και άνθρωποι που είναι αποκομμένοι, αναγκαστικά, μόνο μέσω της ειδικότητας και της ενοποίησης των αποκομμένων, φτιάχνουν ομάδες, ιστορίες, εταιρείες, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να δημιουργήσουν κάτι από μόνοι τους, όπως ο ολικός άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ευχαριστείς? Για τις πληροφορίες γενικότερα θεωρώ είναι... Ό,τι και να είναι πληροφορίες, όταν εσύ δεν μπορείς μέσα σου να τις βάλεις, να τις γειώσεις και να τις χρησιμοποιήσεις, έτσι, καταλαβαίνεις τότε ότι... Πάντα βοηθάει πάντως η λογικότητα όμως, γιατί θεωρώ ότι, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι η γνώση είναι κάτι διασπασμένο. Είσαι κομμουνιστής. Τσιμπάς. Πες μου, είσαι κομμουνιστής? Δεν θέλω να βάλω ταμπέλες. Απλώς αισθάνομαι ότι μ' αρέσει η συλλογικότητα, παιδί μου, και ότι... Άκου να δεις, η συλλογικότητα γίνεται συνεργασία μόνο έτσι, όταν δεν υπάρχουν προσκολήσεις. Όταν υπάρχουν προσκολήσεις, αδυναμίες, δεν μπορεί να υπάρχει ίσο προς ίσο συνεργασία. Γι' αυτό ποτέ δεν μπορεί να υπάρχει όλα αυτά που βλέπετε, που λέτε δημοκρατία, ιστορίες, ισότητα στον άνθρωπο που είναι αποκομμένος. Ναι. Καταλάβατε, δεν γίνεται ποτέ να υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα αυτό το γνωρίζει το καθεστώς, ας πούμε, και... Το καθεστώς, για αυτό που βλέπετε, πίσω από αυτό που βλέπετε, που δεν το ξέρετε ποιο είναι. Το Matrix, ας πούμε, όπως είναι και στην ταινία το Matrix, πίσω πόρτες. Μπράβο, αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν ορισμένα μηχανοποιημένα όντα που λειτουργούν σαν... Πράκτορες. Μπράβο, που αυτό έχουν παραπάνω δύναμη από τον απλό άνθρωπο. Αν και είναι μηχανές. Πρόσεξε με τώρα. Αυτό έχει σχέση καθόλου με το ζήτημα σήμερα? Πρόσεξε με τώρα, άκου τώρα. Αυτοί οι Ιλουμινάτοι που λέτε στην πραγματικότητα και μερικές οικογένειες έχουν ενταχθεί και έχουν δώσει την ψυχή τους ακριβώς για να παίζουν αυτό το κομμάτι στην ανθρωπότητα και να μην αφήνουν τον κόσμο και τα προγράμματα να ξυπνάνε σε εισαγωγικά. Κατάλαβες τι σημαίνει στην πραγματικότητα πουλάω την ψυχή μου στο διάβολο? Σημαίνει ότι παραδίδω την ελεύθερη βούλησή μου, έτσι, ώστε να έχω απολαβές μέσα στα προγράμματα. Μέσα στο λίθαργο. Καταλαβες? Και αυτές τώρα είναι blood rules, δηλαδή... Αυτοί οι άνθρωποι αφυπνίζονται αρνητικά, αφυπνίζονται μηχανικά. Δηλαδή, αφυπνίζονται μηχανικά, γίνονται κάτι παραπάνω, αλλά μηχανικής μορφής. Η φύση δεν πρέπει να τους διώξει, να το πούμε έτσι, να τους απαλύνει από αυτό εδώ το που έχουν δημιουργήσει, δηλαδή να φέρει μια ισορροπία σε όλους. Βεβαίως. Αυτό θα γίνει συνειδησιακά μόνο? Όχι. Το 3D έτσι όπως το ξέραμε θα πάψει να υπάρχει στη γη. Οι άνθρωποι δηλαδή που ζούσαν σε αυτό το 3D που ξέρουμε θα πάψει να υπάρχει. Το 3D τώρα θα υπάρχει σε ανώτερη κλίμακα που μόνο οι άνθρωποι που έχουν παραπάνω φως θα καταφέρουν να επιζήσουν. Αυτό το φως πάλι είναι πολύ σχετικό όμως, έτσι, πώς το... Εντάξει, και όσο σχετικό και να είναι δεν το κανονίζουμε εμείς. Ομοιοκραδαστικά πάει. Οπότε κάνε αυτό που είναι να κάνεις και θα σε πάει εκεί που πρέπει, αγοράκι μου, μη στεναχωριέσαι. Εντάξει. Καταλαβες? Ναι. Γι' αυτό λέω, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε και να κατακρίνετε τον εαυτό σας, έτσι. Όμως, αυτοί που ο ενθουσιασμός τους είναι να βρουν τον εαυτό τους, εργάζονται πάνω εκεί. Οι περισσότεροι, ο ενθουσιασμός να το παίξουν δάσκαλοι, είναι
μεγαλύτερος από τον ενθουσιασμό να γίνουν δάσκαλοι? Όχι, νομίζω είναι πολύ μεγάλο βάρος να γίνει δάσκαλος. Νομίζω δεν είναι καλό πράγμα, να το πω έτσι. Όχι, είναι καλό πράγμα, αλλά το κάνεις για σένα, δεν το κάνεις για τους άλλους. Αν δεν καταφέρεις εσύ να φτάσεις εκεί πέρα και ο ενθουσιασμός σου είναι μόνο να δασκαλέψεις, το χάσεις το παιχνίδι. Το να πεις μια τη γνώμη σου σαν συμβουλή, ας πούμε, και πάλι να βάλεις δίπλα μια παρένθεση να πεις τη γνώμη μου είναι αυτή, μπορεί ίσως να βοηθήσει κάποιον να, στην πορεία να του ξεκλειδώσει κάτι. Το να μην λέμε και τίποτα, ας πούμε, και να μην λέμε τίποτα, ας πούμε, και να θεωρούμε κάτι το οποίο πιστεύουμε μέσα μας ότι είναι σωστό, θα πεις μιλάει το εγώ εκείνη τη στιγμή, δεν μπορεί να αντιληφθείς αν μιλάει το όλο. Εγώ άμα είσαι τόσο μάγκας που θα πεις τι θα σου πω και εγώ κιόλας, αυτό σε παραδέχομαι, ρε Κώστα. Εντάξει. Όχι, καταλαβαίνω ότι λέγοντας αυτά που λέω, τώρα με συγχωρείτε που αποσπώ και την τέτοια του άλλου. Όχι, έτσι, μιλάμε ελεύθερα. Άκου να σου πω τι θες να πεις με λίγα λόγια εσύ τώρα, πρόσεξε να δεις. Αυτό που λες έχεις δίκιο. Γιατί η σοφία υπάρχει να ξέρουμε πότε πρέπει να κάνουμε κάτι. Έτσι, αλλιώς πήγαινε λοιπόν και πες τη γνώμη σου σε ένα χειρουργείο καρδιάς. Ναι, δεν μπορείς, δεν πεις. Γιατί δεν μπορείς, δεν μπορείς να έχεις μια γνώμη κι εσύ? Δεν έχω εξειδικευμένη γνώμη όμως. Α, σοβαρά. Έλα ρε. Γιατί βλέπω εδώ πέρα όλοι εξειδικευμένοι. Είναι και πάνε και λένε για ζωές, για ψυχές, για όλα. Όλοι εξειδίκευση έχουν. Εσύ γιατί τους έχεις βάλει με αυτούς τώρα, ας πούμε? Γιατί? Γιατί τα έχεις βάλει με αυτούς? Δεν τα έχω βάλει. Σου δίνω τη μία όψη και την άλλη όψη. Δυστυχώς, σας κάνω δυστυχώς την όψη που δεν βλέπετε εγώ ορατή. Την αν τη βλέπατε, όμως, δεν χρειάζεται να την πω. Το αισθάνεσαι όμως αυτό, δεν χρειάζεται να το γνωρίζεις. Δηλαδή, βλέπεις όμως ότι άλλος πάει να κάνεις μια τέτοια, σου λέει 50 ευρώ, ξέρω εγώ, 70 ευρώ. Εκείνη τη στιγμή δεν αισθάνεσαι καλά, λες εντάξει, okay, πάρ' το, αλλά την άλλη στιγμή εσύ αισθάνεσαι ότι δεν απέδωσε αυτό εδώ πέρα. Οπότε, δεν μιλάω για τους άλλους, μιλάω για τον εαυτό μας πάντοτε. Δεν μιλάω ότι αισθάνεσαι εσύ όταν βλέπεις αυτός που κάνει τη ζημιά ή το λάθος. Μιλάω για τον ίδιο τον άνθρωπο να αυτοπαρατηρεί τον εαυτό του. Όχι τα λάθη στους άλλους, στον εαυτό του. Η αίσθηση που παίρνεις είναι νομίζω και το μήνυμα που δέχεσαι από κάποιον άνθρωπο, το πώς επιδρά απέναντί σου. Εκείνο είναι το φαύλος κύκλος. Γιατί το εγώ, επειδή είναι αποκομμένο, όλα τα κάνει βάσει των πεποιθήσεων. Καταλαβες. Ο Χριστός να είναι, να σταυρώσουνε. Δεν είχαν αίσθηση. Αυτό σίγουρα, ναι. Πώς σίγουρα, δηλαδή καταλάβες τη μία. Δηλαδή αυτό που λες είναι αλήθεια και απ' την άλλη είναι ψέμα. Πάω ότι το εγώ, το αποκομμένο, δεν μπορεί να βρει την σωστό και την λάθος, γιατί αλλάζει κάθε πεποίθηση, είναι αλήθεια για αυτόν. Το μόνο που κάνει είναι να αλλάζει πεποίθησης. Εμείς το πρώτο πράγμα που δώσαμε στον άνθρωπο ήταν να καταλάβει ότι μπορεί να αλλάξει τις πεποίθησεις του, να φτιάξει λίγο, να φύγει η κατάκριση, να ισορροπήσει λίγο. Και όσοι θέλουν να γνωρίσουν παραπάνω τον εαυτό τους, καλώς, μέσα από έναν δρόμο με λιγότερο πόνο και λιγότερη πλάνη. Το να αναθεωρήσεις όμως δεν είναι εξελικτικό αυτό? Μόνο έτσι είναι η εξέλιξη. Δεν υπάρχει εξέλιξη χωρίς να αναθεωρήσεις. Ακριβώς. Και με αυτή την ενέργεια γίνεται. Με το πάρε δώσε όμως εξελίσσεσαι. Έτσι. Εγώ δεν είπα κάτι άλλο. Εγώ δεν είπα σε κάποιον να κάνει κάτι. Σου εξηγώ όμως. Έτσι, ναι. Μια ματιά μέχρι να τη βιώσεις, να την καταλάβεις, εκείνη την ώρα που θα έρθει η ώρα να παίξεις και σε αυτό το σενάριο, όπως είπες, ίσως να έχει βοηθήσει και αυτό που σου είπα εγώ. Αν ναι. Το συγκρατήσεις, αν το θυμάσαι και αν είναι στον δρόμο σου. Δεν πάει να πει κάθε πληροφορία που έρχεται ότι είναι για σένα. Ναι, και αν έχεις το μυαλό σου ανεγρηγώσει, συνέχεια παρατηρείς το τι συμβαίνει γύρω σου, ας πούμε, και το πόσο επιδράει το εγώ σου, το αποκομμένο εγώ στα γύρω φαινόμενα, ας πούμε. Εγώ σας ξαναλέω, επειδή πάντοτε υπάρχουν ορισμένες διδασκαλίες για να βοηθήσουν τον άνθρωπο και έχουν δώσει πάοντα εργαλεία, έτσι. Αυτό πώς μπορούμε να ξέρουμε όμως ότι είναι σωστό? Μπράβο, επειδή δεν μπορείς να ξέρεις σωστό, γνωρίζεις λοιπόν, μαθαίνεις. Άρα λοιπόν, αν θες να ασχοληθείς για τα εγώ, πρέπει να γνωρίσεις τι είναι τα εγώ. Εντάξει, να σου πούνε για να μπορείς να παρατηρήσεις, έτσι. Και αφού τα παρατηρήσεις, να ξεκινήσεις λοιπόν, να τα αναγνωρίζεις, να τα αγκαλιάσεις, να τα αγαπήσεις, να τα γνωρίσεις, έτσι, για να δεις τον εαυτό σου. Έτσι γίνεται πάλι. Έτσι γίνεται πάντοτε. Ο άνθρωπος που είναι ζώο, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί. Ο άνθρωπος που είμαστε του όμως, που είναι το κομμάτι που λέμε της ψυχής, αυτός ο άνθρωπος έχει ακόμα ελπίδες. Αυτό λέμε τώρα. Ότι από ένα σημείο και μετά
πρέπει να έχεις μια συνείδηση, ρε παιδί μου, μια αυτοσυνείδηση, κάτι. Αν χαθεί και η παρατήρηση, δεν υπάρχει εξέλιξη σε τίποτα. Μετά πάμε στη μηχανή. Εγώ βλέπω γύρω μας ότι πολλοί άνθρωποι γενικά με όλη αυτή την κρίση που θεωρώ εγώ για καλό γίνεται, ότι ψάχνει τέτοιου είδους, να το πούμε λίγο, αναζητήσεις, δηλαδή να βρει μια ισορροπία μέσα του, να βρει άλλους τρόπους να συζητάει πιο πολύ για αυτά τα θέματα, το πούμε έτσι. Τον ενδιαφέρουνε ή έστω πιο background, αλλά θέλουν ένα ερέθισμα γενικά οι άνθρωποι ώστε να μπουν σε μια διαδικασία. Εγώ σου ξαναείπα από την αρχή, δεν ξέρω αν τ' άκουσες, ότι δεν είναι στη φύση του ανθρώπου αυτής της εποχής να αναβαθμιστεί έτσι. Έτσι, να εξελιχθεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι την εξέλιξη που θα πάρουν είναι, θα λέγαμε, αρνητικού τύπου. Αυτής των γενναιών αυτών που ζούμε τώρα, έτσι. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν άλλες γενναίες διαφορετικά, μέχρι να καθαρίσει, θα λέγαμε, το τοπίο από την παλιά ενέργεια και να βγει καινούρια. Από αυτές τις γενναίες, το ποιοι σε εισαγωγικά θα ακολουθήσουν αναβαθμιστική πορεία σε επόμενες ανώτερες βαθμίδες φωτός, εσαρκώδεις ανώτερες βαθμίδες φωτός, έτσι, θα καθοριστεί απόλυτο ρεζουμέ των ζωών που έχουν παίξει αυτούς τους κύκλους. Okay. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα είναι κρίσιμες οι εποχές, έτσι. Γι' αυτό λένε και η κρίση, η δευτέρα παρουσία και η κρίση. Η κρίση είναι αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα εγώ, ο διαχωρισμός και το πού θα κατανεμηθείς ψυχικά για να παίξεις στις επόμενες σαρκώσεις ή υπεξελικτικά ή εξελικτικά επειδή τελειώνουν οι κύκλοι. Η δευτέρα παρουσία είναι οι επόμενες γενναίες που θα έρθουν, έτσι, όπου η χρηστική συνείδηση θα είναι σε όλους όσους γεννιούνται. Γι' αυτό βλέπετε πολλά παιδιά γεννιούνται και θυμούνται περασμένες ζωές, έχουν άλλοι έλεγκες DNA, είναι άλλες τύποι ψυχών. Okay. Οπότε όλα καλά. Πάντα όλα καλά, έτσι, ο αποκομμένος φοβάται όμως. Τι να κάνει. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι, γιατί εδώ πέρα με έχει στριμώξει ο Κώστας και... Εγώ σε περιμένω και στα Θεσσαλονίκη να έρθεις, κανόνισε. Ναι. Σιγά μην έρθω με αυτά που κάνεις. Γιατί? Θα πάμε και ψαράκι εδώ πέρα που είναι ωραία, θα κάτσουμε να πούμε ωραία. Αν σε Κώστα έτσι δεν ερχότανε, τώρα που τον ζόρισες κι εσύ, χάσαμε το παιχνίδι. Θα έρθω. Χαρά του είναι, αφού χαράσου. Ανέβα στο χάρτη, ανέβα. Θα ανέβω, σας λέω, θα ανέβω τώρα απλώς από τον καινούριο χρόνο, ήταν να έρθω το Σεπτέμβριο, γίνανε κάτι πραγματάκια, θα έρθω τον Ιανουάριο, μετά τις γιορτές. Να έχετε και εσείς χρόνο, να μην έχετε υποχρεώσεις, να μαζευτούμε όλοι μαζί. Έτσι. Λοιπόν, θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι άλλο? Εγώ. Έλα. Τελικά έχουμε κάποια ελπίδα για όσους δεν ξέρω, γιατί μπερδεύτηκα σήμερα. Με μπέρδεψε στα μάτια. Τι? Με μπέρδεψε. Είναι καλό να μπερδεύεσαι. Τι τζάμπα παλεύω. Κοίταξε, όταν παλεύεις, παλεύεις τζάμπα, να το ξέρεις. Εντάξει, όταν είπα παλεύω, δεν παλεύουμε. Προσπαθούμε. Πες μου, δεν βλέπουμε, θέλω να πω, τη ζωή με αντίσταση, ότι κάτι έχουμε να... Δεν χρειάζεται να έχεις αντίσταση, χρειάζεται να έχεις προκλήσεις όμως. Χρειάζεται να μην είσαι, να θες προκλήσεις, να μην ψάχνεις το πόλεμα. Να θες να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Αυτό χρειάζεται. Έτσι. Οι περισσότεροι άνθρωποι, για κάποιο λόγο, εκτός από τους νέους, έχουν πάψει, φοβούνται τις προκλήσεις. Γιατί οι νέοι θέλουν τις προκλήσεις? Ναι, δεν βλέπεις τι κάνουν. Και εσύ όταν ήσουν νέα δεν έκανες. Και εγώ όταν ήμουν νέος, δηλαδή δεν σταματάγαμε, δεν φοβόμασταν. Εγώ τουλάχιστον ήθελα να κάνω τα πάντα. Ό,τι περνάει από το χέρι μου, να πούμε συνέχεια. Για την τωρινή γενιά να μιλήσουμε, αυτή. Τι κάνουν αυτοί? Ποια γενιά? Κάθε γενιά είναι διαφορετική. Αλλού γεννιούνται αναβαθμισμένες ψυχές, αλλού γεννιούνται άλλες ψυχές, αναλόγως την πορεία που είναι να πάρει, σας είπα, η ανθρωπότητα, διαχωρισμός. Δεν μας νοιάζουν οι γενιές επόμενες. Ο καθένας ας τον νοιάξει πρώτα ο εαυτός του, έτσι. Δεν μας νοιάζει αν θα καταστραφεί η γη από εδώ και από εκεί πέρα. Μας νοιάζει τώρα τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι.
Δεν μπορούμε να αναχαιρόμαστε με το μέλλον ή να λυπόμαστε για το μέλλον. Δεν το ζούμε για να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία, οκ. Ας πούμε για το τώρα. Τώρα που αισθανόμαστε ότι θέλουμε κάτι περισσότερο από αυτό που αυτή τη στιγμή χωράει στη συνείδησή μας. Θέλουμε κάτι παραπάνω. Πώς μπορούμε αυτό να το... Αν το θέλεις, ο ίδιος ο ενθουσιασμός σου θα σε πηγαίνει να κάνεις εργασία με τον εαυτό σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι το πρόβλημα που έχουν, όπως ξαναείπα, είναι ότι δεν ξέρουν τι θέλουν. Τη μία θέλουν δηλαδή το ένα, την άλλη θέλουν το άλλο. Οπότε χάνεται η θέληση. Κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι? Αν τώρα ρωτούσαμε, να με συγχωρείτε. Εκτός από τον Κώστα. Ποτέ, η Κελική κάτι έγραψε. Στο άλλο μάθημα λέει να κάνουμε την αυθονία. Ορίστε. Την αυθονία θέλει η Κελική. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, αν δεν έχει κάτι κάποιος άλλος. Έλα, πες και εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ελπίζω να φωτιστούμε όλοι τώρα με την αλλαγή του χρόνου. Να μας έρθει φώτιση. Θα ξαναπούμε, πιστεύω, μέχρι την αλλαγή του χρόνου. Θα σας μιλήσω λίγο για τα Χριστούγεννα, τα αστερικά. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, όλοι που ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο ασχολούμαστε λίγο με διαλογισμό. Προσπαθούμε, τέλος πάντων, να μας έρθει η φώτιση. Αν θες τη φώτιση, δεν πρέπει να ασχολείσαι λίγο? Ναι, ναι. Μήπως πρέπει... Να βάλω και εγώ την κάμερα. Λοιπόν, μήπως πρέπει να δημιουργήσουμε ερώτηση. Γιατί το φως, ας πούμε, περνάει από μέσα μας και μπορεί να περνάει και να φεύγει. Μήπως πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια φίλτρα, κάποιες υποδοχές με κάποιο τρόπο? Όλο αυτό που λες υποδοχή δεν είναι τίποτα άλλο να μπορείς να διατηρείς μια μεγαλύτερη ποσότητα ροής μέσα σου, αφού περνάει και φεύγει. Η ροή περνάει. Ναι, αλλά δεν σταματάει. Ναι, δεν κρατάς την πληροφορία. Μπράβο. Η ροή δηλαδή περνάει, αλλά δεν σταματάει. Δεν είναι κάτι που περνάει και μετά φεύγει. Η ροή είναι συνεχόμενη. Απλά είναι το πάχος, θα λέγαμε, της ροής. Καταλαβες. Αλλιώς ρέει σε έναν και άλλος ρέει σε έναν άλλον. Η ροή, πάντα θα υπάρχει ροή. Έτσι, όταν σταματάει η ροή, πεθαίνεις. Μήπως χρειάζεται να βάλουμε κάποιους στόχους, ίσως, για να δημιουργηθούν και σε υλικό επίπεδο και συνάψεις στον εγκέφαλο που λένε κλπ. Βάζεις στόχους σου και πραγματοποιείται? Δεν πραγματοποιείται με τους στόχους, πραγματοποιείται με την εργασία. Την εργασία. Ναι. Δηλαδή θέλω να γίνει, ας πούμε... Η εργασία πραγματοποιείται από τη θέληση και η θέληση πραγματοποιείται από την ψυχική, έτσι, πορεία που έχετε ήδη. Το τι τραβάει η ψυχή σας. Καταλάβατε, δηλαδή γι' αυτό λέμε δεν τρέχει τίποτα, δηλαδή μερικές ψυχές που είναι παλιές το νιώθουν. Άλλες ψυχές νιώθουν να πάρουν άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να πω σε κανέναν ναι ή όχι και τέτοια. Σε κάποιον να πάει που θέλει να προχωρήσει, άρα χρειάζεται η θέληση και η ψυχική δύναμη να έρθει από πάνω. Βέβαια, η θέληση θα φανεί με τη συνέπεια, θα φανεί με την εργασία, έτσι, μόνο τα πράγματα θα φανεί η θέληση. Αλλά τώρα να λες ότι έχεις θέληση χωρίς να κάνεις ή να κάνεις άλλα, καταλαβαίνεις. Ναι, ξεφεύγεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να φωτιστείς όταν δεν έχεις μάθει να κοντρολάρεις τα τρία χαμηλά τσάκρα, θα λέγαμε. Αυτά που ανήκει μέσα το εγώ. Δηλαδή το κατώτερο διανοητικό, το κατώτερο συναισθηματικό και το αίσθηκτο. Αυτά δεν τα χειραγωγήσεις, έχουν κόμπους που ποτέ δεν σε αφήνουν να βγεις απ' έξω. Όσο και νομίζεις ότι έχεις βγει, ποτέ δεν σε αφήνουν να βγεις απ' έξω από αυτά, έτσι. Σε παίζουν όπως θέλουν. Γι' αυτό ναι, κάνουμε ερμηνικούς διαλογισμούς έτσι, αλλά στην καθημερινότητά σου δεν θα το έχεις. Και εμείς θέλουμε να το έχουμε στην καθημερινότητα. Θέλουμε μόνο να το έχουμε όταν καθόμαστε και προσευχόμαστε. Αλλά πρέπει να είσαι σε μια διαλογιστική κατάσταση σε όλη την ημέρα, ας πούμε. Ναι, αλλά όχι με τον τρόπο που βλέπεις. Δηλαδή, τότε πλέον δεν θα είναι διαλογισμός, θα είναι καθημερινότητα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που κάνει πράκτης καράτε 10 χρόνια, όταν βγαίνει έξω ξέρει καράτε, χωρίς να είναι στο ντότζο, ξέρω εγώ. Χωρίς να κάνει άσκηση, να περπατάει και να κάνει χώρο. Όχι, αλλά όπου και να είσαι, και στο λεωφορείο και στον δρόμο. Το καράτε είναι μαζί του. Να είσαι σε διαλογιστική κατάσταση. Το καράτε είναι μαζί του. Θα το χρησιμοποιήσει όποτε θέλει. Αλλά έχει μπει μέσα του και θα βγει όποτε πρέπει. Καταλάβες, εμείς δεν μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα για να φύγετε να πάτε στα ουράνια.
για να βιώσετε, να γιώσετε το φως και να αλλάξει η δράση σας. Θα αλλάξει η δράση. Όσο φως έχεις μέσα σου, ξεκινάει και αλλάζει τα πάντα. Από το τι αντιλαμβάνεσαι, τι αισθάνεσαι, αλλάξουν οι πεποιθήσεις, όλα αλλάζουν, όλη η ζωή αλλάζει. Αυτοί που δεν αλλάζουν τη ζωή τους, αλλά λένε ότι φωτιστήκανε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Άρα μήπως το έχουμε μέσα μας απλά, είναι συνειδητοποίηση, δηλαδή, απλά... Όχι, δεν το έχετε μέσα σας, γιατί περισσότεροι δεν το θέλετε πραγματικά. Ναι. Ζήστε ό,τι θέλετε τις επιθυμίες μέχρι το έπακρο, μπας και μπουχτίσετε, βαρεθείτε, όπως βαρεθήκαμε τόσα πράγματα να κάνουμε και τότε συζητήσετε κάτι άλλο. Έτσι, αλλά όσο μηχανικά δεν παίρνετε εμπειρίες, τότε συνεχίζετε την επανάληψη και τη διάλυση. Πρέπει λίγο να ξυπνήσεις και να ξεκινήσεις να παίρνεις εμπειρίες συνειδητά. Συνειδητά, ό,τι εμπειρίες και να είναι, δεν με νοιάζει. Θες ναρκωτικά, θες σεξ, θες σόρια, ό,τι και να είναι, αλλά συνειδητά. Ό,τι και να είναι, αλλά συνειδητά. Όταν δεν κάνεις συνειδητά, αλλά πάλι ό,τι και να είναι και στην εκκλησία και θετικά και διαλογισμούς, πάλι δεν συμβαίνει τίποτα. Καταλάβατε, αυτή είναι όλη η διαφορά. Ο μηχανικός άνθρωπος, το ρομπότ, το πρόγραμμα, έτσι, με τον συνειδητό άνθρωπο. Γι' αυτό σας λέω, μετά η ελευθερία είναι επιβράβευση. Όταν περάσουμε αυτό το στάδιο, έχουμε το βραβείο δηλαδή. Ναι, γιατί μπορεί να κάνεις ό,τι θες, χωρίς να σε τραβάει, να σε παίρνει μέσα του. Δηλαδή έχεις την επαναφορά, καταλαβες. Έχεις την επαναφορά, γι' αυτό οι δυνατές ψυχές κατέβηκαν εδώ. Γιατί είναι δυνατές στην επαναφορά και σου λέει το ξαναπετύχω. Αν κατεβάσεις εδώ στη γη αδύναμες ψυχές, πάει, μείνανε εδώ πέρα για πάντα. Όχι δηλαδή προσκόλληση. Μπράβο. Όχι προσκόλληση. Δηλαδή το κάνω, αλλά το ελέγχω. Μπορώ να τραβηχτώ πίσω όποτε θέλω. Αυτό δηλαδή. Ναι, για να τραβηχτείς όποτε θέλεις, πρέπει λοιπόν να μάθεις να αποταυτίζεσαι. Καταλαβες. Πώς, πρώτα να μάθεις να ταυτίζεσαι και μόλις μάθεις να ταυτίζεσαι, να πάρεις όλη την εμπειρία μέχρι και μπορείς, ακολούθα το δικό σου ενθουσιασμό. Καταλαβες. Και μετά ο ίδιος ενθουσιασμός, αν πάρεις την εμπειρία, θα σε διώξει, θα σε πάει κάπου αλλού. Mm. Έτσι. Αρκεί να γίνεις συνειδητός. Όταν εσύ δεν το συνειδητοποιείς, τι εμπειρία να πας, δεν έχει πάει στο συνειδητό. Και το συνειδητό πάντα θα θέλει να κάνει κάτι. Ακόμα και το ίδιο, γιατί απλά δεν το θυμάται. Έτσι. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Όχι παθητικά. Συνειδησιακά. Ναι, δεν είναι το παθητικό μια λέξη, γιατί το παθητικό, εντάξει, δεν είναι αυτό που θέλω να πω εγώ. Όχι μηχανικά, θα λέγαμε. Όχι μηχανικά. Όχι μηχανικά. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ενεργητικό και παθητικό, δεν παίζει ρόλο. Δεν είναι να παίρνω ή δίνω. Όχι μηχανικά σε αυτό που παίρνω, όχι μηχανικά αυτό που δίνω. Το πάθος. Το πάθος από μόνο του, γι' αυτό λέγεται πάθος, επειδή είναι κάτι που το κάνεις μηχανικά. Ότι έχει σταματήσει ο ενθουσιασμός και έχει γίνει πάθος. Η εξάρτηση είναι. Προσκόλληση, ναι. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Όταν ο ενθουσιασμός φεύγει, μένει το πάθος αν το συνεχίζεις. Όλη η ουσία δηλαδή να ανοίξει η συνείδησή μας, όσο μπορούμε να ανοίξουμε. Για μερικούς ανθρώπους, για μένα αυτό είναι δηλαδή ο σκοπός της ζωής. Είναι πάνω εμπειρίες, να αρχίσεις να μεγαλώνεις σαν άνθρωπος, να επεκταθείς σαν άνθρωπος, έτσι. Και στην κόλαση να πας, γιατί και έτσι είναι η επέκταση του ανθρώπου, γιατί φτάνει εκεί πέρα. Το θέμα είναι πόσο θες να μένεις στην κόλαση, πόσο θες να μένεις στον παράδεισο, πώς θες τη ζωή σου όταν εσαρκώνεσαι να έχεις μια μνήμη, να έχεις μια ιδιότητα, να έχεις μια δημιουργία. Αυτό. Αλλιώς γινόμαστε όλοι ζώα, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι οι παράλυτοι, οι καχυκτικοί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα. Ο κόσμος γεμίζει από τις αναπηρίες και το ένα και το άλλο, επειδή εμείς το έχουμε διαλέξει από τις ανισορροπίες μας, έτσι. Όλα αυτά που βλέπετε κουτσούς, ανάπηρους, τραβούς, που μίλησαν για άλλους, ψυχικές διαταραχές, κάτι τελειωμένους, αυτοί οι άνθρωποι τι είναι. Άνθρωποι που ζήσαν τη ζωή τους, μέσα στο πάθος, τόσο πολύ, που δεν μπόρεσαν να ξαναγυρίσουν και αναγκαστικά ακολουθάνε την αλυσίδα του DNA, έτσι όπως τη φτιάξανε, που βγαίνει όλο σε χαλασμένα σώματα. Με μεγαλύτερα μπλοκαρίσματα και πιο μηχανικότητα, καθόλου συνείδηση. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα Χριστούγεννα είναι με τα αυγά και τα κουνέλια, είναι παγανιστικά? Όχι. Τα έχουμε κάνει λίγο αχταρμά. Την επόμενη Τρίτη
επειδή είναι και τα Χριστούγεννα, θα σας μιλήσω για τον εσωτερικό χριστιανισμό, γιατί μιλάω για την αναβάθμιση της συνείδησης μέσα μας. Θα σας μιλήσω για το χριστικό έμβριο, τη φάτνη, όταν γεννιέται, τι σημαίνει, πώς γίνεται, γιατί όλα είναι αλληγορικά, έτσι, αλλά ο κόσμος, όπως όλους τους μύθους με τον Ηρακλή, με τον Οδυσσέα, που είναι αναβαθμιστική συνείδηση, τα έχει κάνει όλα μύθους, έτσι, και δεν παίρνει αυτά μύθος, που πρέπει. Στα αρχαία σημαίνει ιστορία. Εντάξει, αλλά στην νεοελληνικά σημαίνει, να μην πω το τι σημαίνει. Παραμύθι σημαίνει παρά την ιστορία. Εγώ σου ξαναλέω, για τον άνθρωπο που έχει αναβάσει συνείδηση, αποκαλύπτεται παντού η γνώση. Ακόμα και σε αυτό που λες παραμύθι. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα και τη συνδημιουργία. Κανονίστε να μοιράζεστε όπως λαμβάνετε, έτσι, να παρακολουθείτε τον εαυτό σας. Οι δικές μου συμβουλές είναι να μην σας πιάνει το εγώ και σας κάνει στάσιμους, επειδή νιώθετε παραπάνω από ότι είστε ή βολεμένοι από ότι είστε. Χαλαρώστε, βγάλτε την κατάκριση, κανείς δεν χάνεται, αλλά εσείς διαλέγετε και την δική σας επέκταση, έτσι. Ακόμα και πόνο να διαλέξετε να περάσετε, να το θυμάστε αυτό, όλα είναι προσωρινά. Ακόμα και πόνο να διαλέξετε να περάσετε, όλα είναι προσωρινά. Εντάξει, βέβαια μερικά κρατάνε χιλιάδες χρόνια, αλλά προς την αιωνιότητα είναι προσωρινά. Λοιπόν, χαιρετώ, θα τα ανεβάσω και να τα ακούσει όλο ο Κώστα, έτσι. Ευχαριστώ. Γιατί έχασε το μισό. Να είστε καλά. Άντε και να τα πούμε και θα ραντεβού την επόμενη Τρίτη ή άμα μπορέσω κάποια άλλη μέρα, για να μιλήσουμε πριν τα Χριστούγεννα για αυτό που έτσι. Το Χριστούγεννον, έτσι. Βέβαια, αυτοί που μπορεί να έρθουν εδώ πέρα σπίτι μου, αυτοί που μένουν στην Αθήνα, θα τα πούμε από κοντά. Ειρήνη σε όλους. Και ειρήνη σε όλους, όπως λέω, εταιρική ειρήνη και δύναμη σε όλους. Καληνύχτα σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλή φώτιση να έχουμε όλοι. Όλοι.